Σε μια νέα Ευρώπη, η Ευρώπη τριών ταχυτήτων, κυρίες και κύριοι, οδηγούν πλέον οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής που χαρακτηρίστηκαν από την πλήρη υιοθέτηση των γερμανικών προτάσεων και τη μετοπική σύγκρουση του γαλλογερμανικού άξονα με τη Βρετανία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέληξαν σε μια δημοσιονομική ένωση με αυστηρά κριτήρια, με τη σύμφωνη γνώμη των 17 κρατών της Ευρωζώνης και των άλλων 9 κρατών μελών της Ένωσης, αφού προηγουμένως περάσουν τη συμφωνία από τα κοινοβούλια τους. Μόνη χώρα που δεν συντάσσεται με το σχέδιο είναι η Μεγάλη Βρετανία, η οποία βρίσκεται πλέον ακόμη πιο απομονωμένη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Λουκάς Παπαδήμος μίλησε για σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της σημερινής κρίσης αλλά και μελλοντικών κρίσεων, υπογράμμισε ότι η συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου είναι διασφαλισμένη και σημείωσε με νόημα ότι παρότι δεν βρέθηκαν στην ατζέντα αυτής της Συνόδου, τα ευρωομόλογα δεν απορρίπτονται. Συμφώνησαν για οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Δεν πέτυχαν όμως την επιβολή κοινών κανόνων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία ήθελε να στρογγυλέψει τις διαφωνίες, εκφράζοντας θλίψη για την αυτοεξαίρεση του Ηνωμένου Βασιλείου. Λάβαμε σημαντικές αποφάσεις για την Ευρώπη. Μιλήσαμε για τη δημιουργία μιας δημοσιονομικής ένωσης σταθερότητας και κάναμε καλά βήματα. Ειδικότερα συμφωνήσαμε ότι όλα τα κράτη θα υιοθετήσουν ένα συνταγματικό φρένο χρέους και αυτόματες κυρώσεις. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί όχι μόνο τα 17 μέλη της Ευρωζώνης, αλλά και άλλα κράτη προτίθενται να υπογράψουν τη συνθήκη. Οι εξελικτισμένοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης φάνταζαν μοναχικές φιγούρες, προσπαθώντας να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις ενός αδιεξόδου. Το συμπέρασμα είναι ότι τα 17 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, συν 6 άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνάψουν μια διακυβερνητική συνθήκη. Δύο κράτη δεν έχουν ακόμη λάβει λαϊκή εντολή για να το κάνουν. Είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα κράτη-μέλη δεσμεύθηκαν για την ενδυνάμωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Ένα άλλο σημείο που συζητήθηκε και συμφωνήθηκε είναι οι σημαντικές προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει από τα κράτη-μέλη. Το κλίμα της Συνόδου φάνηκε από νωρίς να στραβώνει. Δεν ήταν μόνο η άκαμπτη στάση του Βρετανού Πρωθυπουργού στη Βουλή των Κοινοτήτων, ούτε μόνο οι προειδοποιήσεις του γαλλογερμανικού άξονα ότι θα προχωρήσουν και χωρίς τους αντιρρησίες. Ακόμα και η γλώσσα του σώματος των ηγετών μέσα στη Σύνοδο έδειχνε ότι η Βρετανία προτιμούσε τη μοναξιά της, παρά την εκχώρηση κυριαρχίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο Πολωνός Πρωθυπουργός ερωτήθηκε εάν το ευρώ είναι ασφαλές. Δεν είμαι σίγουρος, είπε. De la position de nos amis britanniques. Ο Γάλλος Πρόεδρος επέριψε ευθύνη για την αδυναμία συνολικής συμφωνίας στους φίλους μας Βρετανούς, όπως σκοπτικά ανέφερε. Pour accepter une réforme des traités à 27. Για να αποδεχθεί την αλλαγή των συνθήκων σε επίπεδο 27 χωρών, ο David Cameron ζήτησε κάτι που όλοι χαρακτηρίσαμε ανεπίτρεπτο. Ένα πρωτόκολλο μέσα στη συνθήκη, που να επιτρέπει την εξαίρεση της Βρετανίας από τις διάφορες ρυθμίσεις που αφορούν το χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το δεχθούμε, καθώς αντιθέτως, εμείς θεωρούμε ότι μέρος των προβλημάτων προέρχεται από την απορρίθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τη δική του εκδοχή των γεγονότων έδωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός David Cameron. Τα βρετανικά συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τις ανοιχτές αγορές, το ελεύθερο εμπόριο, τη δυνατότητα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μας, με τους δικούς μας κανόνες, παραμένουν πλήρως προστατευμένα. Δεν αλλάζουν. Αυτός ο νέος γύρος ενοποίησης, ειδικών εξουσιών και εκχώρησης κυριαρχίας για τα κράτη της Ευρωζώνης και όσους θέλουν να ενταχθούν σε αυτή, θα γίνει εκτός της συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκανες λάθος, είπε μέσω του BBC στον David Cameron ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου Guy Verhofstadt, επικεφαλής των Φιλελευθέρων στο Ευρωκοινοβούλιο. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις το ατού σου όταν βρίσκεσαι μόνος εναντίον όλων στο μέσο μιας διαπραγμάτευσης. Έπρεπε να ανοίξεις τα χαρτιά του χθες το βράδυ και να εισέλθεις στις διαπραγματεύσεις ζητώντας εχέγγυα και όντας εντός της συνθήκης. Τώρα βρίσκεται εκτός. Δεν μπορεί πλέον να συμμετάσχει στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να ζητήσει ασφαλιστικές δικλείδες στο μέλλον. Τα αποτελέσματα της Συνόδου έσπευσε να χαιρετήσει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη. Είναι μια πολύ καλή έκβαση για την Ευρωζώνη. Είμαστε πολύ κοντά σε μια δημοσιονομική ένωση και αυτό αποτελεί σίγουρα τη βάση για μια πειθαρχημένη οικονομική πολιτική για τα κράτη-μέλη του ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν οι δηλώσεις της Γενικής Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ. Τα μέρη που θα συνυπογράψουν τη συμφωνία αποφάσισαν τρία συστατικά στοιχεία κλειδιά. Πρώτον, θέλουν πραγματικά να δέσουν τη δημοσιονομική τους ένωση. Δεύτερον, αποφάσισαν να επιταχύνουν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Και τρίτον, αποφάσισαν να προσθέσουν ένα κονδύλι 200 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κάτι που θα επιβεβαιωθεί στο επόμενο δεκαήμερο. Αυτό είναι ένα πολύ καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
διέβλεψε ενίσχυση της ενότητας των 26 πλην Βρετανών. Ας σκεφτούμε για την Ευρωζώνη. Το σημαντικότερο ερώτημα για τους πολίτες μας, για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, για τους επενδυτές είναι: είμαστε 17 κράτη ή ένα κράτος? Και εμείς δώσαμε απάντηση: είμαστε μία Ευρωζώνη, ενωμένοι, μαζί. Την ίδια ώρα οι αγορές αναρωτιούνται εάν οι ηγέτες της Ευρωζώνης άφησαν το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Όλοι εύχονται να μην έχει ραγίσει. Ο Αλέξης Παπαχελάς, διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, μαζί μου. Αλέξη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σία. Γυρίζει σελίδα λοιπόν η Ευρώπη και το ερώτημα όλων τώρα είναι αν αυτό το σχέδιο μπορεί να δώσει μια οριστική απάντηση στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους, Αλέξη. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε με τη γέννηση του ευρώ, δηλαδή ότι ήταν ένα νόμισμα χωρίς κοινή δημοσιονομική πολιτική, υποτίθεται ότι θα λυθεί με αυτή την απόφαση. Από την άλλη, το αν αυτή η λύση θα είναι ικανοποιητική και επαρκής, δυστυχώς έχει αποδειχθεί στην εποχή μας ότι αυτό θα το κρίνουν οι αγορές και μόνο. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που το κρίνει. Και αυτό θα φανεί αν από τη Δευτέρα ή την Τρίτη η Ιταλία θα μπορέσει, για παράδειγμα, να δανειστεί με πολύ μικρότερο επιτόκιο από αυτό που είχε αναγκαστεί να δανείζεται τελευταία. Σε αυτό βεβαίως θα βοηθήσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγοράζοντας κάποια ομόλογα. Σε συνδυασμό λοιπόν με την απόφαση να δούμε αν αυτό θα δουλέψει ή αν τελικώς οι αγορές θα ξανάχουν το πάνω χέρι και θα αναγκάσουν την Ευρώπη να πάρει ακόμα πιο σκληρές αποφάσεις ή να πάει σε ένα ευρωομόλογο αργότερα ή κάτι τέτοιο. Αυτή η Ευρώπη των τριών ταχυτήτων είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει στην παρούσα φάση? Νομίζω ότι η ΣΥΑ πλέον είναι είναι μια πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε τελικώς να αποφευθεί. Και νομίζω βεβαίως ότι βαθαίνει κάποια ρήγματα, δημιουργεί μια πάρα πολύ άρρωστη ατμόσφαιρα. Νομίζω πλέον αυτή η ατμόσφαιρα που υπάρχει μεταξύ Γαλλίας, Αγγλίας, με πολλές ευρωπαϊκές κοινές νόμες να στρέφονται εναντίον των Γερμανών. Ναι. Θυμίζει πάρα πολύ και εμένα με προβληματίζει αυτό δεκαετία του 20, δεκαετία του 30, όταν δηλαδή υπήρχαν πάρα πολύ έντονες αντιθέσεις στην Ευρώπη, που πήγαν πακέτο βέβαια με μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση. Η απομόνωση της Βρετανίας τι σημαίνει? Τι σημαίνει και για τη Βρετανία, τι σημαίνει και για την υπόλοιπη Ευρώπη? Κοίταξε, οι Αγγλοσάξονες και οι Βρετανοί βέβαια κυρίως έχουν κάνει ένα μεγάλο στοίχημα, να το πω έτσι, εδώ και πάρα πολλά. Έχουν βάλει ένα μεγάλο στοίχημα ότι το ευρώ θα αποτύχει. Τώρα λοιπόν νομίζω ότι επιμένουν σε αυτό, με αυτή τους την πράξη. Ο κύριος Κάμερον βέβαια αποθεώνεται από τον λαϊκό τύπο της Βρετανίας. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση εδώ κατεστημένο το βρετανικό, ένα κομμάτι του τουλάχιστον. Όμως νομίζω ότι αυτό είναι το στοίχημα, ότι δηλαδή το ευρώ και αυτό το εγχείρημα, έστω και με αυτές τις αποφάσεις, θα αποτύχει και ότι η Βρετανία, μένοντας εκτός του σκληρού δημοσιονομικού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορέσει να λειτουργήσει σαν τραπεζικό κέντρο και γενικά σαν κέντρο συναλλαγών για τη Ρωσία, για την Κίνα, για άλλες χώρες της Ασίας, οι οποίες ενδεχομένως να μην θέλουν να παίξουν με τους νόμους και τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πάνε στην Αγγλία. Θα το δούμε. Είναι ένα πολύ, θα έλεγε κανείς, ρυψοκίνδυνο στοίχημα αυτό που πήρε ο κύριος Κάμερον σήμερα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αλέξη Παπαχελά. Είναι μαζί μου και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, κυρίες και κύριοι. Μπάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εκείνοι μιλούσαν όλη νύχτα. Η δική μου γλώσσα, η δική μου φωνή έκλεισε. Τέλος πάντων, να δούμε αυτό το σχέδιο βήμα προς βήμα, βεβαίως, τι περιλαμβάνει, για να καταλάβουμε σταδιακά τι σημαίνει και για την Ευρώπη αλλά και για εμάς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τα βασικά του σημεία. Λοιπόν, τα βασικά σημεία που έχει αυτό το. Έχουμε ετοιμάσει, αυτό είναι που έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε ετοιμάσει. Να τόσο χάρτης. Δεν θυμόμουν να βλέπεις. Λοιπόν, το βασικό είναι ότι η Ευρώπη βεβαίως είναι πλέον χωρίς τη Βρετανία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν όμως άλλες χώρες, οι υπόλοιπες χώρες, από τις 17 στις 27 είναι 10. Mm-hmm. Μείον η Βρετανία, μένουν 9. Και οι 9 κάνανε μία δήλωση και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι θα επιδιώξουν, όπως το βλέπουμε στην κάρτα, θα επιδιώξουν να μπουν και αυτές σε αυτό το καινούριο σύμφωνο, σε αυτή την καινούργια συμφωνία της Δημοσιονομικής Ένωσης. Βεβαίως θα το κάνουν με τους δικούς τους ρυθμούς και τις δικές τους αρχές. Μετά έχουμε το δημοσιονομικό κανόνα ισορροπημένων προϋπολογισμών, που σημαίνει όχι πρωτογενές έλλειμμα πάνω από 0,5%. Ναι, εδώ υπάρχει διατύπωση που δεν τη χρησιμοποιούμε συχνά, να μην είναι το διαρθρωτικό έλλειμμα μεγαλύτερο από 0,5% του ΕΠ. Μισό είναι πάρα πολύ μικρό. Όμως, όταν λέμε διαρθρωτικό, δεν εννοούμε το έλλειμμα το ετήσιο, αυτό που βλέπουμε στον προϋπολογισμό. Εννοούμε ένα έλλειμμα το οποίο μπορεί να είναι σε διαφορετικές χρονιές, αλλά είναι συνεχόμενο και δεν οφείλεται σε μια αστοχία στην πλευρά των φόρων ή σε μια δαπάνη μεγαλύτερη,
που για κάποιους ειδικούς λόγους φέτος είναι μεγαλύτερη. Εννοούνε αυτό το έλλειμμα το οποίο έρχεται και ξανάρχεται και έχει λόγους βαθύτερους που δημιουργείται, είναι διαρθρωτικό και πρέπει οπωσδήποτε να εξαλειφθεί. Η εμπειρία λέει, και κυρίως η ελληνική εμπειρία λέει, ότι αν αφήνεις αυτό το λεγόμενο διαρθρωτικό έλλειμμα συνεχώς, είναι σαν το σαράκι. Mm-hmm. Μπαίνει στο ξύλο και το κατατρώγει. Και συνεχώς μεγαλώνει. Στην Ελλάδα έχει φανεί από μια πρόσφατη μελέτη ότι το διαρθρωτικό έλλειμμα είναι αυτό που το αφήσαμε και μεγάλωσε και μας οδήγησε σε αυτή την καταστροφή του 2009. Τρίτο σημείο είναι ότι αυτός ο κανόνας τώρα πρέπει να ενσωματωθεί στο Σύνταγμα. Ναι, αυτός ή αν θέλεις του χρέους ο κανόνας να μην μεγαλώνει, βάζουν πρώτα απ' όλα αυτόν και πρέπει να γίνει ένας συνταγματικός κανόνας. Ότι δηλαδή θα είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε αμέσως μέτρα για να, όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, να το κάνουμε το πράγμα να πηγαίνει λίγο καλύτερα. Διότι λέγαμε και προχτές ότι κάθε μήνα θα έχουν συνεδρίαση, άρα κάθε μήνα θα πρέπει κάτι να αποφασίζουν. Άρα εδώ υπάρχει αυτός ο ισχυρός κανόνας, θα κριθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εάν είναι συμβατός, εάν δηλαδή όλες οι χώρες, όλα τα κράτη έχουν τον ίδιο κανόνα. Θα μας κάνει πολύ καλό να έχουμε ένα τέτοιο κανόνα, όπως καταλαβαίνεις, διότι οι πολιτικοί δεν θα κάνουν ό,τι θέλουν και οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν σχεδόν με αυτοματισμό ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να διορθωθεί γρήγορα. Και αν δεν τα καταφέρνουν, κάτι που εμείς είμαστε πολύ επιρρεπείς, τότε θα υπάρχουν αυτόματες κυρώσεις. Ναι, αλλά η αυτόματη κύρωση είναι καταρχήν, Σία μου, κάτι εξαιρετικά απλό. Είναι ότι παίρνεις ένα μέτρο τη στιγμή που έχεις το πρόβλημα. Να σκεφτούμε αυτό. Εάν πάρεις ένα μέτρο τη στιγμή που έχεις το πρόβλημα, είναι το μέτρο είναι λιγότερο βαρύ και το πρόβλημα διορθώνεται ευκολότερα. Ενώ αντιθέτως είναι όπως τα μηχανήματα, όπως το αυτοκίνητο. Αν το αφήσεις μία βλάβη και την αφήσεις πολύ καιρό, θα χαλάσει κάτι άλλο, θα χαλάσει ένα τρίτο και όχι μόνο θα μείνει το αυτοκίνητο, αλλά θα σου κοστίσει και πολύ ακριβότερα. Ακριβώς ό,τι συνέβη σε εμάς. Τώρα, η χρηματοδότηση 200 δις ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί? Εδώ νομίζω ότι η πιο λογική εξήγηση είναι ότι επειδή επέμενε η Γερμανία να τηρηθεί αυτός ο κανόνας της μη διάσωσης, άρα να μην βάλει τα λεφτά η Γερμανία ή όποιος τα έχει, η Γερμανία. Επομένως, για την διάσωση που θα χρειαστεί βεβαίως, ήδη της Ελλάδος έχει προχωρήσει, αλλά και των άλλων κρατών, να τα δώσουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο με τη σειρά του θα τα δώσει στις χώρες. Είναι λίγο κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας για να κάνουμε τον τύπο να φαίνεται σωστός. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Το δουν του από μόνο του δεν τα έχει και μην ξεχνάτε, ούτε οι Βραζιλιάνοι θέλουν να τα βάλουν, ούτε οι Κινέζοι, ούτε οι Ινδοί. Και στο επόμενο σημείο βρίσκουμε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Είναι το θέμα του ευρωομολόγου που θα επαναξιολογηθεί το 2012 και τι θα γίνει με τα κονδύλια του Ταμείου Διάσωσης. Ναι, το Ταμείο Διάσωσης είναι το σημαντικό διότι ενισχύεται. Παίρνει 500 δισεκατομμύρια και όλοι ελπίζουμε ότι από τα 500 αυτά θα μπορέσει με τον μαγικό τρόπο των αγορών να κινητοποιήσει πόρους διπλάσιους ή και τριπλάσιους. Αυτό βεβαίως θα γίνει μόνον αν οι αγορές πιστέψουν το σχέδιο αυτό και το υποστηρίξουν. Αλλιώς απλούστατα δεν θα συμβεί. Ως προς το ευρωομόλογο, η κυρία Μέρκελ απάντησε: μα πού είδατε αυτή τη λέξη, δεν υπάρχει πουθενά αυτή η λέξη. Πράγματι, δεν υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, όμως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, ο κύριος Παπαδήμος το είπε επίσης, ο κύριος Μόντι το είπε επίσης, είπαν ότι εντάξει, δεν υπάρχει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει. Και τελευταίο σημείο, το γεγονός ότι κούρεμα σε ομόλογα έγινε μόνο για την Ελλάδα, δεν παρέλειψαν να το τονίσουν και σε αυτή τη σύνοδο κορυφής. Λέγοντας ότι αυτού του είδους το κούρεμα, όπου παίρνουν ζημιά οι ιδιώτες ομολογιούχοι, αυτοί που είχαν εμπιστευτεί τα ελληνικά ομόλογα δηλαδή, είπαν σε όλους τους τόνους ότι αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να ξαναγίνει. Το είχαν πει τον Οκτώβριο. Όμως, εδώ θα έπρεπε λογικά η κυρία Μέρκελ να κάνει την πολύ έντονη αυτοκριτική της, διότι η ίδια ήταν η πρώτη που επέμενε σε αυτή την κατεύθυνση ότι γιατί να πάρουν μόνο οι φορολογούμενοι το βάρος πάνω τους και να πληρώσουν τις ζημιές που προκαλούνται από τα ελληνικά προβλήματα, να τα πάρουν και όσοι δεν είχαν την προνοητικότητα να δουν τα προβλήματα της Ελλάδος και να μην τις εμπιστευτούν τόσα πολλά χρήματα σε τόσα πολλά ομόλογα. Όμως, σε κάθε περίπτωση, εμείς, για να το πω έτσι, βολευόμαστε. Διότι εάν πετύχει το PSI, τότε θα είμαστε μόνοι που θα έχουμε πάρει μια βοήθεια. Οπότε, Μπάμπη, μένεις μαζί μας. Αμέσως μετά θα δούμε τι σημαίνει αυτή η συμφωνία για το ελληνικό θέμα, για το PSI το δικό μας, για την νέα δανειακή σύμβαση. Να δούμε προηγουμένως τι είπε ο κύριος Παπαδήμος. Αυτές οι προτάσεις αφορούν κυρίως κανόνες σχετικά με την αξιολόγηση των σχεδίων προϋπολογισμού, καθώς και κανόνες που συνδέονται με την εποπτεία της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Επιτροπή τώρα θα έχει την δυνατότητα να αξιολογεί τις βασικές παραμέτρους της δημοσιονομικής πολιτικής και να λαμβάνει αποφάσεις και να ζητά την
ενδεχόμενη τροποποίηση των σχεδίων προϋπολογισμού στο βαθμό που τα σχέδια αυτά κρίνονται ανεπαρκή. Τα κράτη-μέλη της Ένωσης και ειδικότερα της Ευρωζώνης θα αυξήσουν τα κεφάλαια τα οποία παρέχουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έως 200 δισεκατομμύρια ευρώ με τη μορφή διμερών πιστώσεων και τα κεφάλαια αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της κρίσης. Παράλληλα θα υπάρξει μία επαναξιολόγηση του ορίου χρηματοδότησης του EFSF και του ESM το Μάρτιο του 2012. Αποτέλεσμα του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής είναι ακριβώς η σταδιακή μείωση, η εξάλληψη των ελλειμμάτων και η δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων, τα οποία σε συνδυασμό με το PSI θα έχουν ως αποτέλεσμα την αντιστροφή της αυξητικής τάσης του χρέους και τη μείωσή της. Η προσπάθεια είναι να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο PSI. Αυτός είναι ο σκοπός. Και δεν θεωρώ σκόπιμο να υποθέσω το τι θα γίνει αν υπάρχει κάποια μικρή απόκληση από την επιδίωξη αυτή. Και όσον αφορά το... Και πιστεύω ότι η Ιωνία είναι καλή. Τα μέτρα τα οποία έχουν υιοθετηθεί εφαρμοστούν με αποτελεσματικότητα. Δεν θα είναι αναγκαία λήψη νέων μέτρων. Αλλά βεβαίως η οικονομία λειτουργεί μέσα συνθήκες αβεβαιότητας. Λοιπόν, ανάλογα με τις εξελίξεις και ανάλογα με ενδεχόμενες αποκλίσεις που μπορεί να σημειωθούν, να παρατηρηθούν στο τρέχον έτος, θα εξεταστεί, αν χρειαστεί, να γίνουν ορισμένες πρόσθετες ρυθμίσεις. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε τώρα αμέσως τον δημοσιονομικό κανόνα στο Σύνταγμα, γιατί αναθεώρηση του Συντάγματος μπορούμε να κάνουμε από το 2013 και μετά. Μπορούμε όμως να υπερψηφίσουμε αμέσως στη Βουλή, με βάση το άρθρο 28 του Συντάγματος, μια διεθνή σύμφαση η οποία θα προβλέπει το δημοσιονομικό κανόνα και εφόσον αυτός ο δημοσιονομικός κανόνας θα είναι πλέον κανόνας του διεθνούς δικαίου και θα περιλαμβάνεται σε σύμβαση η οποία έχει υπερψηφιστεί με πλειοψηφία τουλάχιστον 3/5, αυτός ο κανόνας θα έχει αποκτήσει υπερνομοθετική ισχύ, όχι ισχύ συνταγματική, αλλά ισχύ ανώτερη οποιουδήποτε συνηθισμένου νόμου και έτσι θα έχουμε εκπληρώσει αυτό που ζητάει η απόφαση και το οποίο είναι πολύ ευεργετικό και για μας, γιατί δεν θα υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενεών σε υπερβολικά ελλείμματα και κυρίως σε ένα υπερβολικό δημόσιο χρέος. Να συνδεθούμε τώρα με τον απεσταλμένο μας στις Βρυξέλλες, τον Χρήστο Κούτρα, για να δούμε, Χρήστο, πώς αποτιμά η ελληνική κυβέρνηση τις αποφάσεις στις οποίες κατέληξαν τελικά 27. Λοιπόν, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Η ελληνική πλευρά εκφράζει την ικανοποίησή της για την ευάθυνση της Ευρωζώνης, όπως λένε, για το γεγονός ότι οι εταίροι εξέφρασαν, και αυτό αποτυπώθηκε και στο κείμενο συμπερασμάτων, την εμπιστοσύνη τους στη νέα κυβέρνηση και πάνω απ' όλα, όπως λένε, για το πώς θα κυλήσει, πώς αναμένουν να κυλήσει το PSI, δηλαδή το κούρεμα χρέους. Και η εταίροι μας και η ελληνική πλευρά έκαναν την παρατήρηση ότι το κούρεμα του ελληνικού χρέους, και μάλιστα ήταν ξεκάθαρη, είναι μοναδικό και δεν πρόκειται να επαναληφθεί για καμία άλλη χώρα. Αυτό η ελληνική πλευρά το αποτιμά ως θετικό, καθώς θεωρούν ότι θα δώσει όθηση στις διαπραγματεύσεις με τους ιδιώτες πιστωτές, οι οποίοι καταφθάνουν την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Απ' την άλλη, υπάρχει προβληματισμός για το πώς θα δουν οι αγορές κυρίως όλες αυτές τις θεσμικές αλλαγές στην Ευρωζώνη, καθώς δεν ακούστηκαν αυτό που περίμεναν οι αγορές, δηλαδή χρήματα. Δεν ακούστηκε κάποιο συγκεκριμένο ποσό ή ευρωομόλογα. Χρήστο, πώς αντιμετώπισαν τον κύριο Παπαδήμο? Ήταν η πρώτη σύνοδος κορυφής που συμμετείχε ως Έλληνας Πρωθυπουργός. Ναι, η πρώτη σύνοδος κορυφής που ήταν ο κ. Παπαδήμος εδώ. Πρέπει να πούμε πάντως πως το κεντρικά θέμα για πρώτη φορά δεν ήταν η Ελλάδα. Το κλίμα ήταν καλό για πρώτη σύνοδο για τον κύριο Παπαδήμο. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι το βασικό θέμα εδώ δεν ήταν η Ελλάδα. Ο κ. Παπαδήμος έκανε τις επαφές του πριν την έναρξη της συνόδου. Αντάλλαξε απόψεις με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, γιατί είναι σημαντικό αυτό,
αυτή τη φορά τα τελευταία δύο χρόνια η χώρα μας δεν ήταν κεντρικό θέμα στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο Κούτρα, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου πάντα μαζί μας. Μπάμπη, ακούσαμε τον κύριο Παπαδήμο να λέει ότι θα προχωρήσει κανονικά και η κατάρτιση της νέας δανειακής σύμβασης και το PSI. Είναι τόσο απλό? Όχι, χρειάζεται προηγουμένως να έχουμε τελειώσει με το πρόγραμμα, το νέο πολυετές πρόγραμμα, όπως είχε περιγραφεί στην απόφαση του Οκτωβρίου, και αυτό παραμένει. Γιατί η νέα δανειακή σύμβαση, τα πρώτα της άρθρα λένε ότι η σύμβαση αυτή υπάρχει και μόνον εφόσον υπάρχει το πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Να ακούσουμε τι είπε για τις διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση του νέου οικονομικού προγράμματος και ερχόμαστε και πάλι. Όσον αφορά τα μέτρα που ενδέχεται να είναι αναγκαία για το 2013 και 2014, αυτά τα εξεκδευτούν περαιτέρω κατά την ολοκλήρωση και σε σημαντικό βαθμό κατά την ολοκλήρωση του δεύτερου προγράμματος, η οποία θα γίνει, θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί στις αρχές του Ιανουαρίου. Τα μέτρα αυτά, όσα εμπεριέχονται, θα εφαρμοστούν προφανώς, εφόσον μιλάμε για το 2013 και 2014, από τις κυβερνήσεις τότε. Αυτά είπε λοιπόν ο κ. Ναι. Παπαδήμος για τα μέτρα του 2013 και του 2014, έχοντας βεβαίως προηγουμένως αφήσει και ανοιχτό το ενδεχόμενο, με μια εξαιρετική ειλικρίνεια θα έλεγα, να ληφθούν και νέα μέτρα προκειμένου να καλυφθούν, να μπαλωθούν οι τρύπες του φετινού προϋπολογισμού. Μα είναι αυτονόητο. Θα υπάρχει μια τρύπα, παρόλο ότι έχουν δεχτεί η Τρόικα και νομίζω θα δεχτεί και άλλο, ότι. Και σε ακόμη περισσότερο βαθμό, ότι η ύφεση ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που είχε προβλεφθεί, άρα και το έλλειμμα αναλογικά στο ΕΠΟ, όπως το βγάζουμε, είναι μεγαλύτερο. Όμως θα χρειαστεί να ληφθούν κάποια πρόσθετα μέτρα. Και τα υπόλοιπα πρέπει να γραφτούν στο πρόγραμμα. Δεν μπορεί να αφαιθεί το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, το πρόγραμμα, έτσι όπως είναι, αν το αφήναμε, το μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε τον Ιούλιο, με τις προσαρμογές που έγιναν, έχει ένα κενό. Δηλαδή υπάρχουν 7 και κάτι δισεκατομμύρια για τα οποία δεν υπάρχει μια πρόβλεψη πώς θα τα βρούμε ή από πού θα τα κόψουμε. Αυτό λέει ο Παπαδήμος. Θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, θα αφήσουμε πολύ μικρό δημοσιονομικό κενό και από εκεί πέρα θα κάνουν βεβαίως οι επόμενες κυβερνήσεις τη δουλειά τους, της εφαρμογής ή της συμπλήρωσης όπου χρειάζεται. Όμως πρέπει να είναι σαφής ο στόχος. Εμείς έχουμε βάλει ότι το έλλειμμα θα είναι περίπου 1%. Το 2015, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα έπρεπε κανονικά να βάλουμε και αυτό το 1% να το πιάσουμε. Σε κάθε περίπτωση, αυτά θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες. Τα κόμματα θα κληθούν να συμφωνήσουν σε αυτό και να το ψηφίσουν για να μπορέσουμε να πάμε μετά στη δανειακή σύμβαση. Και μετά? Μετά από αυτά, ο δρόμος ανοίγει, νομίζω, και είναι αρκετά ικανοποιητικό το γεγονός ότι η Ελλάδα, εφόσον πετύχουν όλα αυτά που ετοιμάζει η Ευρωζώνη, πρόσεχε, θα πάρουν ένα ολόκληρο εξάμηνο για να γίνουν. Άρα δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο το πρωί. Και εφόσον όμως πετύχουν, και εφόσον οι αγορές πιστέψουν, και εφόσον οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τα κάνουν σωστά, τότε το περιβάλλον γύρω από εμάς θα αρχίσει να βελτιώνεται. Αν και εμείς έχουμε προχωρήσει όπως τα λέμε τώρα, τότε το ένα συν το άλλο θα κάνουν ένα βελτιωμένο περιβάλλον και ένα καλύτερο κλίμα για την Ελλάδα. Δεν θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα, αλλά δεν θα είμαστε σε αυτό το άγχος και σε αυτή την αγωνία. Είναι αλλιώς να ξέρεις ότι έχεις μια ύφεση, αλλά είναι μια ύφεση που θα ακολουθηθεί από μια ανάπτυξη και μέσα σε ένα περιβάλλον λίγο καλύτερο, και διαφορετικό να ξέρεις ότι μπροστά σου έχεις γκρεμό και μόνο γκρεμό. Νομίζω ότι η Ελλάδα μπορεί να το αποφύγει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μπάμπη Παπαδημητρίου.